Σήμερα μιλάμε για απόλυτη αρμονία έχουμε. Ναι. Άσπρο μαύρο εγώ, άσπρο μαύρο κι εσύ. Πάμε λοιπόν, κάπου. Πού πας, Εμιλία μου? Εγώ πού πάω? Λοιπόν, πού κάθε Κυριακή συνήθως πάμε για γκολφ. Ναι. Εγώ δεν κάνω, κάθομαι με τις φίλες μου, τρώω, το αγόρι μου κάνει γκολφ, πάει και εκείνος μόνος του όταν εγώ δεν μπορώ, οπότε πάμε εκεί. Α, και είναι έτσι, όταν πηγαίνει κάποιος για γκολφ, είναι έτσι, πώς να σου πω, ντύνονται τα κορίτσια λίγο εγώ πιο λίγο καλά, ας πούμε, ναι. Έτσι πιο έξτρα με τις φίλες μου, είναι η μέρα που κάνουμε τα σουσού, αυτά τα δικά μας τα κοριτσίστικα εκεί, οπότε... Και πόσες ώρες μπορεί να παίζει κάποιος γκολφ, ας πούμε, για καλά, να πρέπει να τον περιμένεις? Καλά, πάμε το μεσημέρι και φεύγουμε απόγευμα. Α, είναι αρκετές οι ώρες. Και κάθονται και μέσα στον ήλιο εκείνοι. Όταν είναι και καλοκαίρι, εγώ δεν μπορώ τέτοια. Εσείς τρώτε με τα κορίτσια και τα λοιπά. Και δεν έχω και στόχο εγώ καθόλου. Όχι, έχεις το έχεις δοκιμάσει δηλαδή και δεν ναι, με τίποτα. Όχι, και δεν με ευχαριστεί, δεν το κάνω δηλαδή και αδιάφορο. Δεν πειράζει, κάτσε εσύ με τις φιλενάδες να τα πεις εκεί πέρα. Ναι. Κάνω τον άνθρωπο εκεί πέρα να παίξει τον γκολφ του και πάτε και εσείς να βαθμολογήσετε. Χριστιανά. Ναι. Μου αρέσει η φούστα. Mm-hmm. Με τα υπόλοιπα δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι. Θεωρώ ότι αυτό το σκουρόχρωμο που κάμισο σου κατεβάζει την εικόνα, δεν την ανεβάζει. Το παπούτσι πολύ ψηλό, δεν μ' αρέσει ούτε η υφή του για μεσημέρι που πας στο γκολφ. Mm-hmm. Και επίσης, πέρα από το look σου, θεωρώ ότι τα έχεις βάλει με παίκτρια που δεν είναι στο παιχνίδι και το μόνο εύκολο για σένα αυτή τη στιγμή είναι να τα ρίξεις πάνω μου χωρίς να ευθύνομαι εγώ σε τίποτα που μπορεί να έχει συμβεί ανάμεσά σας. Εσύ ευθύνεσαι για τα δικά σου, για κανέναν άλλον. Για τα δικά μου. Όλα τα υπόλοιπα ξέρω εγώ πολύ καλά πώς να τα διαχειριστώ με κάθε άλλη παίκτρια που δεν ναι. βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Τα δικά μου και εδώ πάνω διαχειρίζομαι αυτά που μπορώ να διαχειριστώ αυτή τη στιγμή με σένα. Οκ, okay, για πες μου ποια είναι τα δικά μου αφού θες να τα διαχειριστείς. Δεν θέλω. Θες να τα διαχειριστείς ή όχι. Ή θες μόνο να θυματοποιείσαι. Άκου, αυτό το χόμπι δεν είναι δικό μου. Είναι λοιπόν, άλλο για πες μου, θες να τα διαχειριστείς όντως. Δεν το κάνω αυτό. Ή δεν θες. Γι' αυτό πρόσεχε τις λέξεις που χρησιμοποιείς απέναντι. Εγώ δεν έχω να προσέξω τίποτα. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Να προσέξεις εσύ καλύτερα. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Ξέρω δεν το κάνω το ούτε στη ζωή σου... μου, ούτε εδώ. Ποιο? Να θυματοποιούμε. Το κάνεις. Αλήθεια. Ναι. Δεν τα ρίχνω πάνω σου. Τι πράγματα φάση? Που δεν αφορούν εσένα, δεν τα ρίχνω ωραία, πάνω πες σου. Μου τι έκανα πράγματα εγώ. Που αφορούν εσένα, τι σε σένα θα εμένα, τα ρίξω. Σε ποιον μου. Θα τα ρίξω, ωραία, στην Όλγα. Μου, τώρα. Ρίξα στην μου. Όλγα. Ρίξα σου σχολίαζα το look και μου λες για ποιο λόγο έχεις αυτό το ύφος. Ναι, για ποιο λόγο. Χριστιανά. Ποιος να σε πιστέψει με αυτά που λες. Χριστιανά. Τα screenshot που μου στείλανε και χθες. Πάλι. Πάλι από το live που έκανες εσύ η Ρέινα. Έκανα εγώ live χθες. Δεν είσαι τα καλά με σου, ποιον φαίνεται. Έκανες live, Χριστιανά. Βλέπεις όνειρα. Με ποιον έκανες live. Έχω κάνει με πολλούς live. Με ποιον έκανες live. Άμα σκάς με τα live μου, δεν με νοιάζει. Και σε ποια ονόματα αναφερθήκατε, Βασιλική και Εμιλία. Ποτέ, Βασιλική δεν και Εμιλία. Δεν αναφέρουμε κανένα όνομα. Αν εσύ ξαναρωτά. Έχεις τη μύγα και μοιάζεσαι. Σε ξαναρωτάω. Εμείς σε κανένα όνομα ποτέ δεν Εντάξει. αναφερόμαστε. Εντάξει. Για να θυχτείς τόσο. Κάτι ναι. θα έχεις κάνει. Όταν μιλάτε για ξυπασμό λες. Και όλα αυτά, ναι. για λέξεις μιλάμε, αν είναι δυνατόν. Από το στόμα μου ποτέ δεν βγήκε καμία τέτοια λέξη. Το να κάνουμε το εδώ και να μαλώνουμε εδώ για πράγματα συγκεκριμένα είναι άλλο πράγμα. Για... Το να βγάζετε αυτές τις καταστάσεις για οτιδήποτε έξω από το και να μιλάμε, αν είναι δεν αναφέρουμε κακό. Όνομα, είναι κακό. Δεν γίνεται να θίγεσαι. Είναι εκτός κακό. Αν ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε και θίγεσαι. Εγώ σε σένα απευθύνομαι για κάτι συγκεκριμένο. Για τα live που κάνω. Για τα live που κάνεις και αναφέρεις εμένα και Βασιλική. Εσένα δεν σε έχω αναφέρει. Ούτε τη δεν Βασιλική. Αφορά, ποτέ δεν σας αναφέρω. Βασιλική αυτή τη στιγμή μιλάω για μένα. Λοιπόν, αν κάποιοι γράφουν τα ονόματά σας κάτω στα σχόλια, εμένα ρε, ποιος δεν απαντάει, με αφορά. Ποιος απαντάει, είναι το θέμα. Όχι, εγώ ποιος δεν απαντάω, γιατί δεν ασχολούμαι τον μαζί κόσμο. Σου. Ο κόσμος μπορεί και να πολύ θα ήθελες να ασχοληθεί. Όπως θέλει ο καθένας. Σιγά μην ασχοληθώ μαζί σου. Έχει ασχοληθεί πάρα πολλές φορές. Πολύ θα ήθελα να ασχοληθώ. Συνέχεια. Αυτό είναι το κακό σας. Ότι εμείς είμαστε κάποιοι παίκτες που ασχολούμαστε μόνο εδώ. Έξω στα social media δεν έχει γίνει τίποτα, καμία αναφορά σε καμία ούτε εγώ. Ποτέ. Μίλαμε αποδείξεις. Μίλαμε αποδείξεις. Χριστιανά, θέλω να μου εξηγήσεις τι εννοείς.
Σε ποιο από όλα. Εσύ κάνεις κάποια live, λες κάποια πράγματα για παίχτριες του παιχνιδιού, χωρίς να λες το όνομά τους και από κάτω μαντεύουν αυτοί που σε ακολουθούν ποιες είναι αυτές. Δεν αναφέρομαι ποτέ σε κοπέλες του παιχνιδιού, ποτέ. Τώρα το τι λέει ο καθένας δεν με απασχολεί, άμα θέλουν μόνοι τους να σχολιάζουν διάφορες παίκτριες, δεν είναι στο χέρι μου, έτσι. Ποτέ. Okay. Δεν είναι στο χέρι μου, εγώ σε αυτά δεν δίνω βάση. Δηλαδή η Εμιλία αναφέρεται μόνο σε σχόλια που υπάρχουν ψεύτρα. Από κάτω. Είσαι τρομερή ψεύτρα και δεν είναι. Και την ενοχλεί, και την ενοχλεί που ένα κοινό έχει θέμα που μαζί της. Το ίδιο θέατρο. Έχει είσαι θέμα. Τρομερή ψεύτρα. Τρομερή. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον άνθρωπο στη ζωή μου. Δεν έχω ξαναδεί. Πράγματα, καταστάσεις που έχεις φέρει εδώ. Όλα. Η μεγαλύτερη ψεύτρα εδώ μέσα είσαι εσύ. Υπάρχει απόφαση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήρεμα. Παρακαλώ. Τέλος αυτό. 2,3 είναι ο μέσος όρος. Πηγαίνεις τώρα, Εμιλία, στους κριτές. Ευχαριστώ πολύ. Ηλία, να ξεκινάμε με σένα. Καλά είμαι. Πάρε το χρόνο σου. Καταλαβαίνω ότι έχεις βγει εκτός εαυτού. Γιατί πρώτη φορά σε βλέπω να έχει σχετική έκρηξη και να χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό από εσένα. Και δεν το περίμενε, η αλήθεια είναι. Αλλά αισθάνομαι ότι πραγματικά έχεις κάποιο πρόβλημα, όντως σοβαρό έξω από το παιχνίδι. Και δυσκολεύεσαι πια να το διαχειριστείς γενικά, σωστά. Ναι, όταν φτάνουν τα πράγματα σε σημεία που δεν είναι. Σε σημείο που δεν είναι διαχειρίσιμο και δεν πρέπει να φτάνουν και εκεί. Εγώ δύο φορές έχω μαλώσει backstage και μία φορά ήταν με την παίκτρια που έχει αποχωρήσει, για αυτόν πάλι τον λόγο. Για κανένα ρούχο, για κανένα λοπάρ που ήρθαμε εδώ, ήταν εκείνη η μέρα με τα λοπάρ. Λοιπόν, και είχαμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Ό,τι γίνεται εδώ γενικά, πίσω, δεν θέλω να το μεταφέρω εγώ. Εγώ. Και δεν το έχω κάνει. Το να γίνεται όλο αυτό από άλλες παίκτριες προς το πρόσωπο μου, και για άλλες, αλλά δεν με αφορά τώρα αυτό, είναι πολύ χοντρό παιχνίδι. Είναι κακό, είναι άσχημο παιχνίδι, γιατί αναφέρονται με σχρούς χαρακτηρισμούς. Και σε ανθρώπινο επίπεδο, εγώ προσωπικά, βγαίνοντας από εδώ, θέλω να λέω και δύο λόγια, αν δω, ας πούμε, την Όλγα έξω, να μην είναι... Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να λειτουργήσω, ούτε να εκφραστώ. Εντάξει, καταλαβαίνω πολύ καλά τι θέλεις να πεις. Από αυτό το παιχνίδι θέλω να είμαι καλά με τους ανθρώπους που έχω βρεθεί εδώ. Έχουμε μαλώσει για ρούχα. Δεν έχουμε μαλώσει, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα άλλο έξω από εδώ. Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεσαι και που το μεταφέρεις αυτό και καταλαβαίνουμε ακριβώς τι θέλεις να πεις. Οπότε, εφόσον αισθάνεσαι ότι έχεις έρθει σε μια πολύ, πολύ, πολύ δύσκολη θέση, εγώ, σαν άνθρωπος στο social media, σου λέω ότι καταλαβαίνω αυτό που λες και θα ήθελα να σας παρακαλώ να προσέχετε πάρα πολύ πώς μιλάτε μία για την άλλη. Είναι άλλο να μαλώνουμε εδώ για τα ρούχα και να λέτε πράγματα και να αισθάνεστε αδικημένες για τα ρούχα, για οτιδήποτε, για τις στρατηγικές σας, για τα πάντα. Και είναι κάτι άλλο όταν βγαίνετε έξω από εδώ. Έξω από εδώ είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι η μικρή μας κοινωνία και έξω υπάρχει η κανονική. Θέλω πάρα πολύ να προσέχετε, γιατί όπως είπες και εσύ, ας μην πείτε και μια καλησπέρα, τουλάχιστον να μην έχετε πραγματικά γίνει εχθροί για ένα σοου. Δηλαδή, εντάξει, κάποια πράγματα ξεπερνάνε τα όρια. Λοιπόν, Εμιλία μου, ωραίο το κόνσεπτ σήμερα. Χαλαρά γκολφ, πας να πιεις τον καφέ σου με τις φιλενάδες σου. Μου αρέσει πάρα πολύ το look σου, να σου πω την αλήθεια μου. Το βρίσκω έτσι ωραίο και πολύ κομψό. Δεν το βρίσκω πολύ δύσκολο με την έννοια του styling κτλ. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα με την περίσταση. Σου πηγαίνει πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ που έχεις βάλει το πουκάμισο crop, το έχεις δέσει, δηλαδή το έχεις διαφοροποιήσει με ένα δικό σου τρόπο και αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα παπούτσια. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ένταση πολύ μεγάλη η Εμιλία σήμερα. Πολύ διαφορετικής ποιότητας ένταση. Να το φέρω κι εγώ εδώ, αλλά δεν... Δεν ξέρω. Καλά έκανες και το έφερες. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί καλά έκανες. Διότι ο εκφοβισμός και το bullying μέσα από τα social media έχουν καταστρέψει άτομα. Εσείς είστε 10 κορίτσια και αυτά που φύγανε, οι οποίες... Συγγνώμη που πήρα τον λόγο έτσι. Σε παρακαλώ. Οι οποίες έχετε εκτεθεί στη δημοσιότητα πάρα πολύ απότομα και έχετε μια μεγάλη δημοφιλία πάρα πολύ απότομα και δεν μπορείτε να χειριστείτε κάποια πράγματα. Εάν σε εκφοβίζει οποιοδήποτε
εάν σε κατηγορεί οποιοδήποτε και το όνομά σου να μην λέει, αν σε φωτογραφίζει, κινήσου άμεσα. Αυτά κόβονται μαχαίρι, απαγορεύονται στην κοινωνία. Και παρακαλώ οποιαδήποτε κάνει κάτι τέτοιο να το σταματήσει. Συνέχισε όμως με την Εμιλία τώρα, αφού πήρες το λόγο. Ναι, εμένα το look μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία η φούστα, μη στέκεσαι έτσι. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, ωραίο και το πουκάμισο, είναι ωραίο, πολύ χαλαρό look. Μ' αρέσει και η τσάντα, τα παπούτσια δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά. Τη ρίχνουν δηλαδή την εικόνα. Θα προτιμούσα να φοράς ένα χαλαρό sneaker, λευκό, πάνινο, χαμηλό, χωρίς όγκο, για να έχεις έτσι μια πολύ ωραία, ήρεμη, ήρεμη εικόνα για να πας να πιεις ένα καφέ στο tennis club, δεν πας. Ναι, ναι. Οπότε σε βρίσκω πάρα πολύ κομψή για, να πας σε ένα club, σε μια λέσχη, ας πούμε, αθλητική, να κάτσεις στον κήπο, στην πισίνα κτλ. Κάτι τέτοιο δεν είναι το concept. Ναι. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, κλείνουμε με σένα. Ναι. Να πω δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα κι εγώ, ότι μπορεί εδώ να τσακώνεσαι με την Χριστιανά για διάφορους λόγους και εδώ μπορεί το μέρος της Χριστιανά να το πάρει μια φίλη της ή το δικό σου το πάρει μια άλλη φίλη σου και να τελειώσει εδώ. Όταν τσακώνεστε διαδικτυακά, όλοι οι άνθρωποι που ακολουθούν εσένα, μπορεί να είναι 30-40 χιλιάδες λέω εγώ, θα πέσουν να φάνε τη Χριστιανά και τη Χριστιανά σε σένα. Που όχι όλοι, πάρα πολλοί από αυτούς. Οπότε αυτό το πράγμα μεγενθύνεται τεράστια και είναι κάτι που ένας άνθρωπος πολλές φορές δεν μπορεί να το αντέξει. Χριστιανά, όταν κάνεις live και φωτογραφίζεις κόσμο. Δεν φωτογραφίζω. Λέω, εγώ δεν τα ακολουθώ, δεν παρακολουθώ. Λέω. Επίσης, όταν κάνεις τα live αυτά και κόσμος φωτογραφίζει ή μιλάει άσχημα για κορίτσια που είναι εδώ συμπαίχτριές σου, εγώ σε παρακαλώ να τους κάνεις blog και να τους απαγορεύεις να ξαναμιλήσεις. Τους απαγορεύω πάντα. Εγώ πάντως είμαι πολύ εντάξει. Δεν το ξέρω, εμένα, δεν ακολουθώ, δεν παρακολουθώ. Και με τα κορίτσια. Δεν ναι. Το ξέρω. Απλά να προσέχετε. Ναι, γιατί ναι, δεν εγώ είναι πάντα εύκολη. Προσέχω. Πάντα. Και αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Η γρήγορη δημοφιλία που έχετε είναι πολλές φορές για εσάς, για την ψυχική σας υγεία, είναι και λίγο επικίνδυνη. Θέλω να πάρω λίγο το λόγο, επειδή αναφέρθηκες στη Χριστιανά και είχες λόγο που το έκανες. Μήπως άρα θέλεις να επανορθώσεις αυτό που είπες προηγουμένως. Να επανορθώσω. Γιατί όταν μιλούσες με την Εμιλία, είπες, δεν ξέρω αν έφυγε εν τη ρήμη του λόγου ή κάτι τέτοιο, ότι δεν ευθύνεσαι εσύ αν η Εμιλία καταλαβαίνει τον εαυτό της σε σχέση με αυτά που λες για κορίτσια στο παιχνίδι. Γι' αυτό και σε ρώτησα 2-3 φορές. Εγώ προσωπικά δεν έχω χαρακτηρίσει καμία συμπαίκτριά μου. Όλα αυτά τα live υπάρχουν στο Instagram, είναι στα social, είναι καταγεγραμμένα. Εγώ από μεριάς μου είμαι κομπλέ, δεν έχω να φοβάμαι κάτι. Δεν σου λέω ότι είσαι κομπλέ, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ ναι. Σου μιλάω με έναν διαφορετικό τρόπο. Ναι. Αυτή τη στιγμή είπες κάτι πολύ συγκεκριμένο πριν και λέω μήπως σου ξέφυγε αυτό που χαρακτηρισμούς είπες. Χαρακτηρισμούς εγώ προσωπικά δεν έχω πει. Δεν ξέρω με ποιον τα έχει βάλει συγκεκριμένα η Εμιλία, αλλά εγώ είμαι μια χαρά απέναντί. Άρα εσύ δεν έχεις αναφερθεί ποτέ σε καμία συμπαίκτριά στο ποτέ. Παιχνίδι. Όχι. Μόνο θετικά. Ποτέ αρνητικά. Και όποτε με ρωτάνε τη γνώμη μου για κάποια συγκεκριμένη κοπέλα, γενικά για κάποια κοπέλα, εγώ λέω δεν έχω γνώμη άμα δεν θέλω να απαντήσω. Ωραία. Είναι ξεκάθαρο. Είναι γιατί ξεκάθαρο, κάτι ναι. Άλλο. Και, άρα... και είναι καταγεγραμμένο όλο αυτό. Το έχω τα ράματα για τη γούνα σας, ναι. Τι ήτανε. Εγώ δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο από το στόμα μου. Έχω το κινητό, να στο δείξω, να στο θυμίσω πίσω. Το έχω... Και εμένα μου το στείλανε screenshot. Τα screen που με έχεις ανεβάσει και μετά σου απάντησα. Γι' αυτό μιλάς. Και τι έγραφα εγώ στο screen. Πάλι Νικολέτα. Τι πάλι έγραφα. Θα πάμε στο θέμα τι της Νικολέτας. Τι έγραφα εγώ στο screen. Γιατί αυτό έγραφα είναι η Χριστιανά κομμάτι. Είναι αυτό. Είχες βάλει τις φωτογραφίες μου. Σε παρακαλώ δεν πολύ. Δεν είχα βάλει καμία φωτογραφία. Ήταν είχα κάνει screen. Μου. Είχα κάνει screen. Σε παρακαλώ τώρα. Το story της Νικολέτας. Να πεις και έκανα... Για εμένα εγώ που ανέβασε. Εσύ έχεις εσύ που λες ψέματα μόνο. Φωτογραφίες μου στο προσωπικό σου λογαριασμό. Και εσύ και κάποιες άλλες που το έκαναν. Εσύ έλεγες το τρίο της αποτυχίας που έχω ράματα για τη γούνα σας και θα σας δείξω. Είπα θα σας δείξω. Τι είναι αυτό που λες Ελένη. Λέει συνέχεια σε Ελένη για μπορείς να μην λες πράγματα που δεν έχω πει ποτέ. Εντάξει. Okay. Θα στα θυμίσω μετά θα τα δεις. Να μου τα θυμίσεις Ελένη ναι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, ναι.
με πιάνεις από πίσω και μου λες δεν θα με πιάνεις στο στόμα σου ναι. Και το έχω γράψει και στη story. Όποια κοπέλα ξανά φωτογραφίσει, περιγράψει, ναι. κάνει frame το δικό μου όνομα, εγώ από εδώ και μπρος θα την παρακαλούσα να παραλείψει φορά, ενέργεια τέτοια γιατί θα έχει κυρώσεις. Αυτό σου είπα, δεν απείλησα, το είπα ξεκάθαρα. Που ανέβασα κάτι για συγκεκριμένες κοπέλες που με ανέβασαν, είναι επειδή εσείς με ανεβάσατε και εγώ απάντησα. Το ξεκίνησες από εκεί και πέρα δεν το ξεκίνησες με άλλο καμία. Πρόσωπο που κάνατε YouTube με και από καμία. Κάτω χλεβάζανε και λέγατε. Εντάξει. Δεν είμαι υπεύθυνη για τον κόσμο. Αφού εσύ ο καθένας έχει δηλαδή τη δική του κριτική. Αφού εσύ προκαλείς τα σχόλια ο αυτά. Ο κόσμος βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνη για τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάζει ο κόσμος. Εγώ είμαι υπεύθυνη για εμένα. Και εγώ είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Γιατί δεν έχω κάνει κάτι ακραίο. Τι να πω. Έλα, Δημήτρη. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τη φούστα. Η φούστα είναι υπέροχη, είναι πάρα πολύ ωραία και νομίζω αυτή η φούστα, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι πλισέ, είναι ένα μεγάλο όπλο για οποιαδήποτε γυναίκα να χτίσει ένα look γύρω από αυτή. Δηλαδή, βάζοντας, και θα καταλήξω αυτό που φοράς, βάζοντας πάνω μια μαρινιέρα, ένα φουλάρι κλπ, μπορεί να πας με το κότερο σου ή να καλέσεις κόσμο. Ναι. Το δικό μου είδες, συγκεκριμένα. Γέλασε. Του μπαμπά, του. Τέλο πάντων, το δικό σου. Να πας σε μια βόλτα ή να πας στη Γαλλική Ριβιέρα ή οπουδήποτε ή εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και να περάσεις υπέροχα. Αυτή η φούστα δηλαδή είναι πολυεργαλείο. Εσύ την αντιμετώπισες με το πουκάμισο και σωστό επίσης, ένα πιο έτσι casual, κόμψο, πάλι αμερικάνικο look με το t-shirt που το έκανες ολόσωστα. Και εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ το παπούτσι και ξέρω τώρα ότι κινδυνεύει η θέση μου. Είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν θα ήθελα να σε δω με αθλητικά. Θα έριχνε όλη την εικόνα και μου αρέσει και το τσαντάκι, το κομψό που έχει χρησιμοποιήσει. Ξαναγύρισα σήμερα. Είσαι πιο πολύ Εμιλία σήμερα. Πηγαίνω, έρχομαι. Ευχαριστώ πολύ. 11,3 Εμιλία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ψηλή βαθμολογία. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.